Θεωρώ ότι είναι κατάλληλη στιγμή να σας κάνω μία ερώτηση που ακούγεται πολύ έτσι σε μικρά και μεγάλα πολιτικά πηγαδάκια και στο Λουτράκι και στο Αγίου Στοδρός και στον ευρύτερο Δήμο. Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε την εκλογική διαδικασία και την εκλογική αναμέτρηση του κυρίου Λογοθέτη, της δικής σας παράταξης, του κυρίου Πετρίτσου, του κυρίου Βιόνι. Εκεί φημολογήθηκε ότι υπήρξε μια συνεργασία δική σας και του κυρίου Λογοθέτη στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση της δεύτερης Κυριακής. Είναι αλήθεια αυτό? Θα σας πω, δεν ξέρω με ποια έννοια το εννοείται συνεργασία. Πολιτική συνεργασία. Ναι, δηλαδή τι εννοείται? Ότι μεταφέρατε ένα κομμάτι των ψηφοφόρων σας, ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων. Πιστεύετε ότι μπορώ να μεταφέρω εκτός από τον εαυτό μου κάποιον? Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορώ. Αν έχω αυτή τη δυνατότητα και δεν το ξέρω, τότε γιατί έχασα τις εκλογές? Θεωρώ ότι βεβαίως δεν μπορεί ο καθένας να επηρεάσει κάποιον άλλον με το ζόρι. Εγώ είμαι υπόλογος για το δικό μου τον ψήφο. Το προσωπικό. Ούτε καν τη σύζυγό μου και των παιδιών μου. Γιατί εγώ είμαι που μπαίνω μέσα στην κάλπη, εγώ ξέρω τι ψηφίζω. Με την έννοια αυτή, εγώ ψήφισα τον Κώστα τον Λογοθέτη. Εγώ προσωπικά. Βεβαίως όταν συζητούσαμε στη βδομάδα την ενδιάμεση, δεν μπορούσα ποτέ να προτείνω τον Γιώργο τον Γκιόνι σε όσους με ρωτούσαν. Μετά από αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη τετραετία, τα οποία δεν θέλω να τα βγάλω πάλι στην επικαιρότητα, γιατί έχουμε κουράσει και τον κόσμο. Νομίζω ο κόσμος, αν δεν τα έχει μάθει, τότε δεν ενδιαφέρεται για τα δημοτικά. Οπότε τι να επαναλάβω τώρα, να το βάλω μέσα στο μυαλό, ντε και καλά? Όχι. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται πλέον. Ο Γιώργος ο Γιώργος, παρεπιπτόντως το λέω αυτό, έχασε τις εκλογές όπως είχα χάσει και εγώ νωρίτερα. Και δεν χρειάζεται να ασχοληθώ με τον Γιώργο τον Γιώργο. Τον Γιώργο τον Γιώργο ασχολούμαι με τον τρόπο που αντιπολιτεύεται σήμερα. Θα πει κανείς, ξεχνάμε τι έγινε τα προηγούμενα 4 χρόνια και σε τι κατάσταση οικονομική πήρε το Δήμο ο Λογοθέτης. Ο Δημότης πιστεύω να τα γνωρίζει. Εγώ δεν θα τα επαναλαμβάνω συνεχώς, παρά μόνο αν χρειαστεί. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτά που συνέβη στην προηγούμενη τετραετία, όπου ερωτιόμουν, δεν μπορούσα να πω εγώ να ψηφίσετε τον κύριο Γκιόνι. Και αν θέλετε, έβγαλε και επίσημα μια ανακοίνωση του συνδυασμού, που βεβαίως έλεγα ότι ο καθένας θα αποφασίσει από μόνος του τι πρόκειται να κάνει. Από εκεί και πέρα, οι θέσεις οι δικές μας του συνδυασμού για την πορεία της παρέμβασης στην προηγούμενη τετραετία ήταν γνωστές. Αυτά και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά άμεσα δεν δώσατε εσείς το πράσινο φως, δεν θα μπορούσατε να το δώσετε το πράσινο φως να ψηφίσουν οι ψηφοφόροι σας τον κύριο Λογοθέτη. Πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή τι να έκανα, να πήγαινα όπως ζήταγα ψήφο για τον εαυτό μου την προηγούμενη τετραετία, την προηγούμενη Κυριακή, να πήγαινα την επόμενη και να έλεγα για τον κύριο Λογοθέτη? Όχι, μαζεύτηκα συνεργάτες που με ρώτησαν, τους είπα τη γνώμη μου, ξέρετε το συνδυασμό, που και πάρα κάνετε ό,τι νομίζετε. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι τα 12 χρόνια παραμονή σας στην Δημοτική Αρχή, στο τιμόνι του Δήμου Παραχώρας Λουτρακίου, τότε Λουτρακίου Παραχώρας, αν θέλετε, ήταν επιτυχημένα? Αυτό το έκρινε ο κόσμος, κύριε Αντωνίου. Θα ήταν πάρα πολύ εγωιστικό να μιλήσω για τον εαυτό μου. Συνήθως όμως όταν μια Δημοτική Αρχή εκλέγεται 3 φορές συνεχώς και οι 2 με την πρώτη Κυριακή, φαντάζομαι ότι είναι επιτυχημένη στη συνείδηση του κόσμου. Πρέπει να σας πω ότι κάναμε μια σωρία έργων και λίγο πριν είπατε κι εσείς ότι το κολυμπητήριο ξεκίνησε με τον ημερών μας, όντως, και ακριβώς και το υδροθεραπευτήριο, ο εργολάβος ήταν ήδη μέσα και έσκανε. Βέβαια ο κύριος Γιάννης θέλει να λέει ότι είναι δικά του έργα, με γεια του με χαρά του. Δεν θα διαφωνήσω εγώ ποια είναι τα έργα. Εγώ λέω ποιος τα σχεδίασε, ποιος τα έβγαλε από όλες τις διαδικασίες, γιατί για να φτάσει ένα έργο στον εργολάβο, περνάει από τα τέμπη, έτσι. Περνάει από καταστάσεις δύσκολες, επίπονες, με πολύ κυνήγι και πάρα πολύ κόπο. Γιατί όλες αυτές οι αδειοδοτήσεις, οι πληθυριασμοί, οι διαγωνισμοί κτλ. Είναι εξαιρετικά δύσκολοι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι. Φτάσαμε, ας πούμε, το 2006. Ο λαός αποφάσισε ότι αρκετά για τον Παύλο τον Παύλο, θεωρώντας ότι ένα νέο πρόσωπο μπορεί να φέρει κάτι καινούργιο, ας πούμε. Υπήρξαν και άλλοι παράγοντες εκείνη την εποχή, εν πάση περιπτώσει, που οδήγησαν το αποτέλεσμα προς μια κατεύθυνση. Είναι γνωστά αυτά στους κατοίκους, δεν έχω να κρύψω κάτι. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ κυρίων, μεταξύ εσάς και του κυρίου Λογοθέτη, έτσι? Όχι, τι συμφωνία να υπήρξε? Αναρωτιέμαι μέσω ακροατή που θέτει. Ναι, αυτή η ακροατή, τι εννοεί συμφωνία δηλαδή? Ίσως μια συμφωνία για κάποιες παροχές προς εσάς από τον κύριο Λογοθέτη για να υπάρξει υποστήριξη. Και πού είναι οι παροχές τότε? Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ, γι' αυτό και σας ρωτώ. Και ποιες παροχές? Πρέπει να πω εδώ άλλη μια κουβέντα. Ότι αν μιλάνε για οικονομικές παροχές, εγώ δεν μπορώ να έχω οικονομικές παροχές σαν συνταξιούχος εργοδίατος πλέον. Μάλιστα. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Τώρα ο κύριος Λογοθέτης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, γιατί τελικά, ενώ μιλήσαμε όντως προεκλογικά,
Και η αγωνία μου ήταν το τι θα γίνει με τη ΡΕΤ, γιατί ήξερα ότι δεν πήγαινε καλά το θέμα εκεί πέρα και οικονομικά, γιατί τα είχαμε πει όλα αυτά στην τετραετία. Έδωσε κάποιες προτεραιότητες, οι οποίες τελικά δεν τις κράτησε. Έτσι. Δηλαδή, η πολιτική του κρύου λογοθέτη για τη Λουτράκη ΑΕ, όπως μετονομάστηκε από τη ΡΕΤ, νομίζω ήταν καταλληλότερη για τη σωτηρία της εταιρείας. Και η εταιρεία πόναγε. Και πόναγε οικονομικά πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, δεν δίστασε να κάνει κινήσεις εδώ και 1,5 χρόνο, οι οποίες είναι προσωπικές του κινήσεις, χωρίς αποφάσεις. Είναι μια ιστορία του κυρίου λογοθέτη, το πώς μεταχειρίζεται τα θέματα του Δήμου. Με λίγα λόγια, θα σας πω ότι για μένα έχει καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε? Το λέω αυτό και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αποφασίζει μόνος του. Αποφασίζει με συμβούλους ή μυστικούς συμβούλους που δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Κάνει κινήσεις χωρίς αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων της εταιρείας και αρκετές φορές αντιμετωπίζει και την αντιπολίτευση με έναν τρόπο που δεν νομίζω ότι συνάδει σε δημοκράτη. Δεν είναι δυνατόν να μην απαντά σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Δεν είναι δυνατόν να υπεκφεύγει ή να απαντάει άλλα από αυτά που έχουμε ρωτήσει και μετά ο πρόεδρος δεν μας δίνει το δικαίωμα να απαντήσουμε σε αυτό που απάντησε ο Δήμαρχος και να το εξηγήσουμε ότι δεν ρωτήσαμε αυτό. Ρωτήσαμε κάτι άλλο. Απαντήστε μας αυτό που ρωτήσαμε, γιατί έχει τελειώσει η ώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια αντιμετώπιση που δεν αφήνει και εμάς τους αντιπολιτευόμενους, τη μειοψηφία του συμβούλου, να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς εκεί υπηρετούμε και εμείς το λαό, από διαφορετικό ρόλο, από διαφορετική θέση. Ο ρόλος μας λοιπόν είναι να βγάζουμε στην επιφάνεια τα όσα νομίζουμε ότι δεν είναι σωστές ενέργειες, να κάνουμε ερωτήσεις, μεταφέροντας πολλές φορές τη φωνή του λαού στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ελέγχουμε την νομιμότητα των αποφάσεων όσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και αυτά όλα απαιτούν πρόσβαση στα αρχεία, πρόσβαση σε απομαγνητοφωνημένα πρακτικά τα οποία ο κ. Λογοθέτης δεν μας τα δίνει ιδιαίτερα της εταιρείας, όχι ιδιαίτερα, και Λουτράκη ΑΕ, τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δεν τα έχουμε στα χέρια μας. Είναι πρωτόγνωρο αυτό δηλαδή, δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίοι ομιλούν και καταγράφονται, να μην έχουν το τι έχουν πει στα χέρια τους. Όλα αυτά δεν είναι δημοκρατικές λειτουργίες, κύριε Αντωνίου. Και καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρό το θέμα, ακριβώς το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η αντιπολίτευση. Δηλαδή, να σας πω ότι η αντιπολίτευση εμποδίζεται να κάνει το έργο για το οποίο ετάχθηκε το λαό. Αν δεν έχει την πληροφόρηση, αν δεν έχει το δημοκρατικό διάλογο, εάν δεν αποκαλύψει αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία πολλές φορές είναι εις βάρος του σφαιρά του Δήμου, και εγώ θα έλεγα χωρίς πρόθεση, όμως πρέπει να λεχθούν και αυτά, τότε δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Πήγαμε στη Λουτράκη ΑΕ και με πήγατε με μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Τι σημαίνει Λουτράκη ΑΕ, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο, κύριε Παύλου, και βεβαίως δεν είστε αρμόδιος να μας απαντήσετε. Απλά θα μας απαντήσετε επειδή είστε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαίως έχετε ασχοληθεί περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλο με τα κοινά. Ουσιαστικά έχουμε έναν Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων και Βαραχώρας, όπως θέλει να λέγει ο Δήμαρχος, και τη Λουτράκη ΑΕ που κινείται παράλληλα. Είναι μια εταιρεία η οποία εκφράζει τα συμφέροντα του Δήμου, λειτουργεί υπέρ του Δήμου, λειτουργεί ανεξάρτητα για προσωπικά της ωφέλη. Ναι. Η Λουτράκη ΑΕ, η πρώην ΔΑΕΤ, έτσι. Η πρώην ΔΑΕΤ. Η ΔΑΕΤ, η πρώην ΑΤΕΚΛ. Είναι η εταιρεία η οποία έχει κοινοπρακτήσει με το Καζίν με ένα ποσοστό αυτή την εποχή 16% επί των κερδών και από τα οποία χρήματα προσπαθεί, τα οποία δεν υπάρχουν χρήματα, να ζήσει ή να κάνει έργο για λογαριασμό του Δήμου. Αυτή η εταιρεία λοιπόν, στην οποία διοικεί ο Δήμαρχος και στην οποία μετέχουν και οι τρεις επικεφαλείς της αντιπολίτευσης σε ένα εννεαμελές συμβούλιο, αυτή την εποχή προσπαθεί να λειτουργήσει το κολυμπητήριο όσο δυνατόν με μικρότερο κόστος, γιατί τα κόστη είναι μεγάλα. Δηλαδή το υδροθεραπευτήριο, συγγνώμη. Γιατί με βελέψατε. Συγγνώμη. Το υδροθεραπευτήριο. Κοιτάξτε, εκμεταλλεύεται το συνεδριακό κέντρο, για να πούμε τι έχει τώρα, έτσι. Έχει το συνεδριακό κέντρο, το οποίο δεν έχει κινηθεί από το 2006 και δεν έχει κάνει μία κίνηση
για το συνεδριακό τουρισμό. Συγγνώμη, δεν είχαμε τον Αντένα και την Όπερα. Ναι, αυτή είναι μια ιστορία παροχής, παραχώρησης του συνεδριακού στον Αντένα για να κάνει αυτή την όπερα, προς όφελος βεβαίως της επιχείρησης υποτίθεται η οποία θα κέρδιζε κάποια χρήματα. Και ο απολογισμός αναμένεται. Α. Επειδή εσείς είστε μέσα, εμείς τα πρακτικά δεν τα βλέπουμε. Δεν τα έχουμε, γιατί βλέπουμε εμείς τα πρακτικά, ούτε εμείς τα βλέπουμε. Για τον Ιούλιο πάμε, αλλά έτσι είναι, δεν μας τα δίνουν τα πρακτικά. Περιμένουμε όμως τον απολογισμό. Κάναμε κάποια έξοδα και όχι λίγα, σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για την εταιρεία, προκειμένου να κερδίσουμε, να διαφημίσουμε ταυτόχρονα και το συνεδριακό και την πόλη και το υδροθεραπευτήριο. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει. Αυτό αναμένεται στο μέλλον. Από εκεί και πέρα λοιπόν εκμεταλλεύεται το συνεδριακό κέντρο, το υδροθεραπευτήριο, εκμεταλλεύεται τους καταράκτες. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες εκμετάλλευσης της Λουτράκη ΑΕ. Τα έσοδα είναι κυρίαρχα από το 16% του καζίνου και το υδροθεραπευτήριο μέχρι τώρα έχει δείξει ότι ετησίως είναι γύρω στις 500.000 με 600.000 μέσα. Τα έξοδα δηλαδή υπερβαίνουν κατά 600.000 τα έσοδα. Το συνεδριακό κέντρο δεν έχει λειτουργήσει σαν συνεδριακό κέντρο και σε αυτό έχει ευθύνη και ο κύριος Γιώνης. Εμείς κάναμε γένεια το Σεπτέμβριο του 2006. Παραδώσαμε την εξουσία δηλαδή στο τέλος του έτους, μετά από 4 μήνες. Και σήμερα βρίσκεται η Λουτράκη ΑΕ σε μια δεινή οικονομική κατάσταση λόγω πραγματικά της λειτουργίας της προηγούμενης τετραετίας, γιατί ο κύριος λογοθέτης δεν φταίει σε αυτό. Παρέλαβε πραγματικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, χρεωμένο τη Λουτράκη ΑΕ, γιατί είχαν πάρθει και δάνεια για την κατασκευή του υδροθεραπευτηρίου, αλλά και ο ίδιος ο εργολάβος ακόμα διεκδικεί χρήματα της τάξης περίπου των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Έσοδα από το καζίνο δεν υπάρχουν. Τα έξοδα των μονίμων υπαλλήλων και της λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου τους καλοκαιρινούς μήνες ανεβαίνουν λόγω και άλλου προσωπικού εποχιακού. Και είναι μια κατάσταση η οποία την έφερε την εταιρεία το 2010 να είναι σε ζημιά ο ισολογισμός της. Το 2011 το ίδιο. Για το 2012 που ευθύνεται ο κύριος λογοθέτης, ήταν ακριβώς ο κίνδυνος ότι αν και το 2012 είτε όποτε φαίνεται, ζημιά θα έχει και το 2012, η εταιρεία να μπει σε εκαθάριση. Δηλαδή, ουσιαστικά... Αυτό τουλάχιστον ορίζει ο νόμος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιθανώς, όχι πιθανώς, χάνει τη συμμετοχή τους από στην κοινοπραξία. Χάνει τα ποσοστά δηλαδή. Αυτό το 16% που σήμερα μεταφράζεται σε ένα minimum guarantee περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια θα το έχανε και αυτό. Πιθανώς τα περιουσιακά της στοιχεία να κινδύνευαν. Υπάρχουν εργολάβοι, υπάρχουν άτομα τα οποία ζητούν από την εταιρεία πιστωτές, αν θέλετε, ή αν όχι πιστωτές, άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν για οποιοδήποτε τρόπο αποζημιώσεις. Και θα ήταν σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Εκεί εφευρέθη από τον κύριο Δήμαρχο και από τον, πιθανώς από τον κύριο Αντιπρόεδρο, η λύση της σύστασης μιας θηγατρικής εταιρείας, την οποία εμείς χαρακτηρίσαμε σαν επικίνδυνη ενέργεια. Και παράνομη. Δεν το πιστέψαμε, παρά τις προσπάθειες που κάναμε να δώσουμε άλλες λύσεις, δεν μας πίστεψαν και προχωρούσαν ακάθεκτοι προς αυτό. Τελικά την υπόθεση την πήραμε στα χέρια μας, κύριε Αντίνη, και να μιλήσουμε έτσι για την αδέσμευτη δημοτική κίνηση, η οποία παρά τις προτάσεις που έκανε για τροποποίηση του σχετικού νόμου, ώστε να μην προβλέπει ότι σε τρεις ζημιογόνες χρήσεις να μπαίνει η εταιρεία σε εκαθάριση, πιστεύω ότι μας χλέβασαν. Έτσι λοιπόν τρέξαμε εμείς στους ανάλογους που έπρεπε, υπουργεία, εισηγητές των κομμάτων, και πετύχαμε την τροποποίηση αυτή. Πετύχαμε τι? Ότι για τα τρία επόμενα χρόνια αναστέλλεται αυτή η διάταξη έτσι ώστε να δοθεί χρόνος να μπορεί να, να έρθει η κερδοφορία στην εταιρεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι υπερβολές βεβαίως που γράφονται ή του λέγονται ότι είναι τάχα υπερβολές ότι σώσαμε την εταιρεία δεν είναι καθόλου, είναι η πράξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να δοθεί μία μάχη τα επόμενα 2-3 χρόνια, έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η κερδοφορία, για να μην πάει χαμένη αυτή η προσπάθεια και αυτή η ευκαιρία ιδιαίτερα, η οποία δόθηκε
φιλτράκι ΑΕ να ανακάμψει. Από εκεί και πέρα πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνει πιο συντονισμένη η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου. Θα πρέπει γενικώς η λουτράκια ΑΕ να αλλάξει ρότα, να μην ασχολείται με πλέον πώς θα στείλει εξώδικα στην Club Hotel, αλλά να κοιτάξει να βοηθήσει μια κατάσταση, γιατί ο ένας απολύεται μετά τον άλλον και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε. Πρέπει να αντιληφθεί ότι η καιρή είναι δύσκολη και δεν έχει δικαίωμα ο Δήμαρχος να παρεμβαίνει ιδιαίτερα στο μισθολογικό των υπαλλήλων της Club Hotel και να τους οδηγεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα και να λέγοντάς τους ότι μην υπογράψετε καμία σύμβαση, γιατί εμείς είμαστε εναντίον και θέλουμε μηδενικές μειώσεις στους μισθούς. Να σας ρωτήσω το εξής, έχει ενδιαφέρον να το έχει στείλει ένας ακροατής εκπομπής σαν θέμα. Φημολογείται για απολύσεις 300 ατόμων στη Λουτράκη Καζίνο. Έχω ακούσει και εγώ αυτό. Ναι. Αυτό ζητάει ο νέος διαχειριστής, λέει, του καζίνο, ο κύριος Νίκος Ρεμαντάς, και μειώσεις μισθών 20%. Ναι. Ο ακροατής ρωτά τη δική σας γνώμη ποια είναι, για πώς θα αντιδρούσατε, ξέρω εγώ, στην θέση του Δημάρχου, αν βρίσκω σε αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει μια συνέχεια σε αυτές τις αντιδράσεις. Δεν μπορεί κανείς, όταν ο Τιτανικός έχει ντυθιστεί, να πηγαίνει κανείς και να λέει εγώ θα το σώσω. Αυτή η προσπάθεια κάνει ο Νίκος Ρεμαντάς, φαντάζομαι τώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να πω εγώ τι θα έκανα από τη θέση του Δημάρχου σήμερα με φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση να πω. Η όποια θέση, η σημερινή η δικιά μου, θα ήταν συνέχεια και συνέπεια μια προηγούμενων θέσεων που θα είχαν αναπτυχθεί πριν φτάσουμε εδώ. Φοβάμαι να πω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η θέση πλέον του Δημάρχου, ιδιαίτερα αυτού, ο οποίος του συμβούλευσε να μην κάνουν τη σύμβαση στο 15% που τους έλεγε τότε και με τη δέσμευση να μην απολυθεί κανείς. Δεν έχω δεδομένα στα χέρια μου. Αν ο Δήμαρχος έχει, γιατί άμα θα τους επισκέφθηκαν εχθές, δεν το γνωρίζω. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω δεδομένα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ο μάγος που θα μπορούσα να δώσω λύση σε ένα τέτοιο εξαιρετικά δύσκολο πρόβλημα. Γιατί όταν λέμε η εταιρεία βυθίζεται, πρώτα απ' όλα βυθίζονται οι εργαζόμενοι. Βυθίζονται το ανθρώπινο δυναμικό και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Έτσι. Και εκεί ακριβώς πρέπει να στραφούν οι προσπάθειες του Δημάρχου, ο οποίος δεν ξέρω πλέον αν μπορεί να κάνει προσπάθειες έτσι όπως τα κάνουν τα πράγματα. Θεωρείτε δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής όσον αφορά τη λειτουργία ΑΕ, το προσωπικό του καζίνου, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των δημοτών δουλεύει εκεί, έτσι, βεβαίως, και ζει από αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Εκτός από το να λέμε λόγια παρηγορητικά και συμπάθειας, νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις. Οι κινήσεις πρέπει να τις κάνει ο Δήμαρχος. Όμως, σας λέω ότι πιθανώς τώρα να είναι εξαιρετικά αργά μετά αυτή την πολιτική που εξίσχυσε το 2012. Μάλιστα. Το 2011, συγγνώμη. Έτσι. Όταν τους έχεις λοιπόν και τους πυροβολείς και δεν δέχεσαι τίποτα, δεν μπορείς σήμερα να έρθεις και να δώσεις λύσεις εσύ ή να ζητήσεις λύσεις. Όσο ανοιχτά να είναι τα αυτιά των διοικούντων την Club Hotel Λουτράκη. Πρώτα απ' όλα ένα αξιόπιστος. Εχθές τους δέχτηκε να συζητήσει με το σωματείο και καλά έκανε. Το σωματείο έπρεπε να πάει να ζητήσει από τον Δήμαρχο. Τι τους είπε ο Δήμαρχος λοιπόν, γιατί δεν τους είπε εκεί αυτά που τους έλεγε πριν από ένα μήνα ακόμα. Να είστε άκαμπτοι και να μην δεχτείτε καμία μείωση μισθών. Τι τους είπε τώρα, ρίχτε νερό στο κρασί σας. Πόσο σοβαρότητα μπορεί να έχει αυτό μέσα στον ίδιο χρονικό διάστημα του ενός μήνα, από τη μια λες έτσι και από την άλλη να λες άλλα. Ποιος έχει δικαίωμα να παίζει με τον εργαζόμενο, με τη ζωή του, με το μέλλον του? Αυτοί οι άνθρωποι όλοι φτιάξανε την προοπτική τους βάσει των χρημάτων τα οποία είχαν. Έτσι, ζούσαν ένα ρυθμό. Είχαν βάλει τις υποχρεώσεις τους σε ένα καλούπι, όπως όλοι, έτσι. Με δανειοδοτήσεις, με υποχρεώσεις κτλ. Και έρχεστε εσύ και τους λες, μην υπογράψεις τίποτα, χωρίς να έχεις κανένα δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Μάλιστα. Δεν είσαι εσύ ο διαχειριστής της κυριοπραξίας. Τώρα τους λέει, ρίξτε νερό στο κρασί. Στις συζητήσεις που κάνετε στην Λουτράκη ΑΕ, γιατί και εσείς συμμετέχετε, έχει ρωτηθεί ποτέ η γνώμη η δική σας, τουλάχιστον του κυρίου Γκιόνι, η δική σας πιο πολύ, μιας και είμαστε απέναντι και μιλάμε για τις αντιδράσεις της Λουτράκη ΑΕ στο κομμάτι της απέναντι στους εργαζόμενους και απέναντι στην εταιρεία?
Ναι, βεβαίως. Και δεν υπάρχει καμία απάντηση. Είναι η μόνιμη τακτική του κ. Δημάρχου. Είναι αυτό που σας λέω πώς αντιλαμβάνεται η δημοκρατική λειτουργία του Δήμου. Μάλιστα. Αλλάζει κάτι για το μέλλον του Δήμου μας που πλέον μας έχει παραχωρηθεί το οικόπεδο, η βάση που βρίσκονται πάνω οι εγκαταστάσεις του καζίνου, όπως και οι παλιές πηγές, οι αιματικές πηγές. Ναι. Για τις αιματικές πηγές, εντάξει, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο καλό είναι να το έχει ο Δήμος. Δεν το συζητάμε αυτό. Βεβαίως, νομίζω ότι θυμάστε και εσείς ότι. Η αιματική πηγή, μιλάμε για το στρογγυλό, έτσι. Το στρογγυλό, βέβαια. Τίποτα άλλο. Ναι, ναι, γι' αυτό, αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι θα λειτουργούσαν και πριν το Πάσχα, κάτι τέτοιο είχε ακουστεί. Δεν το ξέρω. Όσον αφορά το ξενοδοχείο του καζίνου, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί όποιος έχει, όπως λέμε, την έγκυο ιδιοκτησία, τη γη, έχει και το οικοδόμημα. Σωστά. Εμάς λοιπόν αυτό είχε παραχωρηθεί κατ' επικαρπία από το Υπουργείο Τουρισμού. Χτίστηκε το ξενοδοχείο και αν αυτό δεν συνέβαινε, το ξενοδοχείο θα πήγαινε πάλι στον ΕΟΤ. Ο ΕΟΤ όμως πλέον, όπως ξέρετε, τα ξεφορτώνεται άρον-άρον από πάνω το κράτος και είναι ευτυχή συγκυρία που ήρθε στην ιδιοκτησία του Δήμου. Μάλιστα.